start record και to the freaking server. To the freaking server. Νομίζω ότι είναι από τις πιο ευρέες διαδεδομένες ατάκες και σήμερα καταδεχθεί αυτής της εκπομπής. Καλώς ήρθατε λοιπόν, 5η σήμερα, 19 Τετάρτου, αν δεν κάνω λάθος. Ώρα 8.50. Βλέπω το Cowboy Time έχει πειράσει και εσένα και έρχεσαι εσύ στην ώρα σου. Σου είπα τι έγινε. Με περίμενα σκύλες εκεί στη γωνία. Οκ, είχε high level, ας πούμε. Πρέπει να νικήσει mobs για να περάσει. Ναι, έπρεπε. Και δεν τα ανοίξει. Τελικά τα έκανα παράκαμψη. Α, έπρεπε να κάνει παράκαμψη. Ναι, δεν το παίξα το ετό με το σκυλί. Τι είχαν κόκκινο από πάνω, rating και τέτοια. Don't even think about it, you're dead. Κάπω έτσι. Γρίλιζε αυτό εκεί απέναντι. Λέω, έχω αργήσει, αλλά άσε καλύτερα. Οκ. Happens to me a lot, also the time. Cowboy Time είναι περίφημο επίσης, γνωστό. Ο λόγος που έχουμε μαζευτεί σήμερα εδώ πέρα, παρόλο που καθυστέρησαμε για λίγο, καλό έκανε για τις ομάδες, αλλά είναι ένας. Και αυτός είναι, να δούμε. Αυτός είναι να αποκαλύψουμε με τέλος τα bracket. Τα bracket. Το tournament. Ακριβώς. Που έχει γίνει πανικός αυτό. Δεν μην πεις άλλα, γιατί και εγώ με τα βία σπαθιά. Εδώ δαγκώνομαι. Το ξέρω, το ξέρω. Περίμενε. Λοιπόν. Πρωτού ξεκινήσουμε λοιπόν 100% να λέμε τι ακριβώς θα γίνει με τα brackets, να κλείσουμε και τα registrations, να τους πούμε παιδιά, that's it, όσοι προλάβατε, προλάβατε. Όσοι ρίξατε την ψήφο εμπιστοσύνη στο Cowboy TV, τη ρίξατε τώρα. Ακριβώς, μετά έχει τέλος, όσοι δηλαδή και ούκο λίγοι νομίζω οι πιστοί, ανέλπιστα πολύ ο αριθμός. Πριν καν να ξεκινήσουμε... Ανυπέρβλητος. Είναι πολύ ωραία λέξη αυτή, μου αρέσει. Το σημείο στο οποίο θα πρέπει όσοι από εσάς ασχολείστε με το σπορ και σκέφτεστε είτε να λάβετε μέρος σε κάποιο τουρνουά, είτε να έρθετε να δείτε τα τουρνουά, είτε να λάβετε μέρος σε κάποιο διαγωνισμό, είτε οτιδήποτε άλλο, ή να μπαίνετε στο cowboytv.gr. Εκεί πέρα έχουν γίνει αναρτήσεις όλα τα tours και το event. Και Facebook φυσικά που παίζει επίσης η φάση. Like. We like. That's right. We like. Πολύ σωστός. Θα πατήσουμε μόνο μία τη γενική ιδέα, το πλάνο, τώρα που πλέον έχουμε ξεκαθαρίσει τα περισσότερα, έχουμε σπάσει νομίζω κάθε φράγμα για gaming στην Ελλάδα σχεδόν. Και εγώ έτσι το είδα χθες που το βλέπαμε έτσι όλο μαζί. Ζημώναμε. Έτσι όλο το σύστημα μαζί. Έχει παιχτεί απίστευτος πόνος. Κάμπο ήθελα να ευχαριστήσει προσωπικά την Hellas Online και τη Microsoft, που είναι εταιρείες πολύ μεγάλου διαμετρήματος. Εντάξει, Microsoft είναι Microsoft, η Hellas Online, η Ελλάδα είναι η Hellas Online. Mm-hmm. Οι άνθρωποι έχουν ασχοληθεί με το gaming, βοηθάνε, δώσανε χρήματα, δίνουν υποδομές και προσπαθούν να βοηθήσουν και παίρνουν σοβαρά αυτές τις κοινότητες. Και αυτό είναι καλό για μας. Και αυτό είναι καλό για μας. Για εμάς, τους gamers. Έτσι. Ένα μεγάλο ευχαριστώ τον Cowboy σε όλες τις εταιρείες που προσφέρουν ενεργά. Και τι εννοείς Cowboys που προσφέρουν ενεργά? Ότι η κυρία Hall για το συγκεκριμένο event έχει πέσει cash στην Ελλάδα το 2012, cash, 7.000 ευρώ θα φύγουν την πρώτη μέρα για να γίνουν το Game Development Competition, by the way, τσεκάρετε τη φάση, είναι πολύ ωραίο αυτό το που λέμε τώρα, στις 27. Opportunity. Είναι opportunity, δηλαδή η ιδέα και μόνο ενός καλού game είναι 800 ευρώ. Πληρώνει, το θυμάμαι το προηγούμενο. Άμα είσαι αρκετά μάγκας και το έχεις προγραμματίσει και λίγο και μπορείς να δείξεις και κάτι, μπορεί να αφήσεις με 3.000 από εκεί μέσα. Σύνο θα υπάρχουν και πολλά VCs. Για όσους δεν ξέρουν τα VCs, Venture Capitals είναι οργανισμοί οι οποίοι έχουν κασέρι και το μοιράζουν για τέτοια projects. Γιατί εμένα πήγα την αλλού μαλλού στο VC. Virtual Circuits. Όχι, VCs. Α, όχι, όχι. Όχι, σύνοδο έχει πάρα πολύ ωραίες ομιλίες από την Ακαδημία, το Industry, professors, etc. etc. Αξίζει. Δεύτερη μέρα που είναι το καράτε, συγγνώμη, όπως έλεγα για τη Hall, πρώτα έχουν δώσει 7.000 ευρώ για αυτό το πράγμα, συν για τους χώρους, συν για οτιδήποτε έξτρα χρειαστεί, συν για τη δεύτερη μέρα το 90% του prize που έρχεται από τη Hall. Για όλα τα τουρνουά δηλαδή. Not bad. Not bad. Not bad at all. Συν δώρα συνδέσεις που θα φύγουν ευρωχή από ό,τι έχω καταλάβει. Δηλαδή, DSL. Δηλαδή μπορεί να φύγει κάποιος, η νικήτρια ομάδα, μάλλον θα φύγει με 1000 ευρώ cash, 200 ευρώ έκαστος, συν από μία σύνδεση, δεν μην το γαρανατεί, γιατί δεν είναι, αλλά από ό,τι έχω καταλάβει θα γίνει. Στέλνετε. Όχι, θα γίνει, ας είπαμε ότι μάλλον θα γίνει. Θα φύγουν δηλαδή και από μία σύνδεση, ξέρω εγώ, ενός χρόνου για ίντερνετ. Το οποίο είναι, ας πούμε, άλλα 500 ευρώ περίπου. Not bad at all.
Έκαστος. Δηλαδή θα γίνει βροχή. Από τα άλλα έχουμε γεμίσει κάτι τσουβάλια, κάτι αποθήκες με δώρα για να φύγουν έτσι στο λαό. Με το φτιάρι. Με το φτιάρι. Αυτή λοιπόν ήταν σέβη του Cowboys στην Κατινιέ. Συγγνώμη, για τη Hall. Ξεκινήσαμε πιτά με πράγματα από τώρα. Ναι. Για τη Hall. Microsoft. Microsoft είναι επίσης μια εταιρεία γιγάντα, η οποία ασχολείται κυρίως με άλλα πράγματα. Φυσικά και με το Xbox, etc. etc. Αλλά σε γενικές γραμμές δεν κουνιέται η συγκεκριμένη εταιρεία πολύ εύκολα. Εύκολα, όχι. Γιατί έχουν ακαδημαϊκούς φορείς που ασχολούνται πάρα πολύ, research and development και τέτοια πράγματα. Mm-hmm. Εκεί στοχεύει, παιδιά, η Microsoft. Βεβαίως και στο retail market της Ελλάδος, αλλά όχι όσο τα ακαδημαϊκά και το research. Αυτή είναι η εταιρεία. Οι οποίοι θα μας δώσουν 24 κονσόλες με Kinect Xbox 360. Οι 4 θα έχουν και Kinect. Kinect, φοβερό το Kinect. Φοβερό. Τίτλους, θα σπονσοράρουν Super FIFA Tournament 2012, FIFA. 2012 με τη στήριξη της EA. Τι να πω. Τι προβλέπετε, παιδιά, μαζικό καράτε. Μαζικό καράτε. Και φυσικά, να μην το ξεχάσω, τους θεούς στα Battle.net Internet Stations, οι οποίοι, παιδιά, θα κουνήσουν 30 μηχανάκια για να γίνει εκεί μέσα της τρελής. 30 ωραία tower, καλογιαλισμένα, έργα τέχνης. Έργα τέχνης. Οι άνθρωποι από τώρα κάθονται και γυαλίζουν, μου λένε. Καθόμαστε και γυαλίζουμε, έχουμε τα καλύτερα για τους gamers. Πολύ σεβασμό. Και στις τρεις αυτές εταιρείες. Φυσικά στο AID που διοργάνωσε και έδωσε την ευκαιρία. Και με αυτά και με αυτά νομίζω ότι ψιλοτρελάναμε λίγο τον κόσμο. Κάτι που θέλω να πω πριν πάλι σκηνήσουμε, γιατί δεν τα λέμε, τα ξαναλέμε, να μείνει λίγο. Mm-hmm. Σημαντικές ημερομηνίες. Συγγνώμη, σημαντικές ημερομηνίες και ώρες. Ώρες μας, ναι, keep times. Την Παρασκευή τα πράγματα είναι πιο free, ομιλίες, ελάτε ό,τι ώρα θέλετε, 12 ξεκινάνε. Doors open at 12, both days. Mm-hmm. Αυτό που είναι σημαντικό νομίζω είναι για όσους από εσάς παίζετε LOL, που οι περισσότεροι από εσάς που έχετε έρθει εδώ πέρα παίζετε LOL, είναι ότι πρέπει να είστε εκεί πέρα, τι ώρα? 10:30, τα team όπως και δίποτε. Όπως και δίποτε. Τι είπαμε, hard deadline. Hard as fucking granite. Γρανίτης, ατσάλι, δεν κουνιέται δυστυχώς. 8 η ώρα πρέπει να κλείσουν οι ρελέδες. Κλείνει, μας ρίχνουν το γενικό, γιατί από πάνω έχει κόσμο ότι είναι συγκεκριμένο το leasing time που έχουμε. Οπότε, 12 η ώρα ξεκινάει το πρώτο match. Οπότε πρέπει να φροντίσουμε να είμαστε on schedule. Mm-hmm. Και αυτό εξαρτάται και από τους παίκτες. Γι' αυτό λέμε 10:30 οπωσδήποτε. Μέχρι να τα σετάρουμε κτλ. 12 η ώρα μπαμ να έχει σφυρίξει σέντρα. Να έχει σφυρίξει σέντρα, ακριβώς. 10:30 λοιπόν έχουμε το check-in μας, το οποίο θα κρατήσει μία ώρα περίπου. Mm-hmm. Και 11:30. Ξεκινάμε να στείλουμε τις ομάδες. Σωστό? Ναι. Αυτό σημαίνει ότι θα δώσουμε ένα μικρό 15 λεπτό αν δεν έχει κάνει μια ομάδα check-in. Να δώσουμε ένα 20 λεπτό αν δεν έχει κάνει μια ομάδα check-in. 12:01, στη μισή ώρα δηλαδή, αν δεν έχει κάτσει ομάδα και δεν είναι ready όλοι μέσα στο παιχνίδι, δυστυχώς θα το κόψουμε. Είναι πάρα πολύ τάτο το πρόγραμμα. Είπαμε. Απλό. 10:30 όλοι εκεί, τέλος. Πόσο πιο απλό. Τέλος. Δεν θες 10:30, 11, max. Max. Θα ξέρεις ήδη ότι θα έχεις πάει, είναι πολύ μεγάλα τα δώρα πρέπει να... και πρέπει και πιστεύω εμείς οι gamers να δείξουμε και το καλύτερο πρόσωπο. Βέβαια. Επίσης, μια άλλη ανακοινωσούλα που δεν την γράφουμε ακόμα. Οι 8 ομάδες που περάσουν, άμα θέλουν, θα έχουν το δικαίωμα να φορέσουν φανέλες, να τους ετοιμάσουν δηλαδή οι χορηγοί μας φανέλες. Δηλαδή, μια ομάδα θα τη σπονσοράρει το MTV με φανέλες MTV, μια ομάδα από τη Hall, μια ομάδα από την Alienware, etc. etc., etc. Θα δούμε δηλαδή ποιοι χορηγοί ενδιαφέρονται και ποιες ομάδες αντίστοιχα ενδιαφέρονται και αυτές να φορέσουν. Γιατί και εμείς γκέμερς είμαστε, δεν κατάλαβα. Yeah. Δεν αφοράμε ό,τι να είναι και ό,τι να είναι, αλλά νομίζω ότι αξίζει τον κόπο. Mm-hmm. Θα φορέσουμε εμείς την μπλουζίτσα καλή ώρα, αν δεν έχουμε κιόλας. Yeah. Άμα έχουμε, εντάξει, οκ. Okay. Δεκτό. Yeah. Άμα έχεις σπόνσορες, ωραίος. Αν δεν έχεις όμως, για εκείνη τη μέρα θα σου φτιάξουν τις μπλουζίτσες η ομάδα, θα την κρατήσει και σπίτι. Και είναι αυτό που λέμε ένα αρχικό. Φέρνει τις ομάδες κοντά. Ακριβώς. Channeling. Ακριβώς. Αν κάνουμε τα πρώτα channels, τα πρώτα βήματα για να αρχίσουμε να φέρνουμε ομάδες και εταιρείες μαζί. Όσοι από εσάς θα δείτε από το σπίτι, γιατί είστε μακριά, γιατί κανενός άλλου είδους δραστηριότητα νομίζω δεν επιτρέπει να μείνεις εκεί εκείνη τη μέρα. Μπράβο, κοιτά και τσάτ, μην έχουμε καμία εξέγερση. Τι, έχουμε καμία εξέγερση? Όχι. Ωραία. Όπως σήμερα λέει, στην ώρα μας όλοι. Ακριβώς. Ναι, μόνο από αυτήν είναι η διαφορά. Ότι εδώ σήμερα δεν θα μου κλείσει το ίντερνετ, η Fortnite 8 η ώρα ή 12.
Άμα ήταν hard deadline, είναι σαν αυτό που λέμε. Δηλαδή, είναι σαν να μην έχουμε εμείς από πλευράς μας τους υπολογιστές έτοιμους στις 12 ώρα για εσάς. Θα είναι όμως. Τότε να μου την πει όποιος θέλει. Έτσι. Τότε να μου την πει όποιος θέλει. Λέμε ότι είναι critical το time frame. Σκοτώστε Cowboy και Drogo. Και αντισώσει και το κρού. 16 για τον ακρού θα είμαστε. Όποιον βρείτε, σκοτώστε. Ρίχτε για όρτι. Φάρετε τα μαζί σας. Και με φρουτάκια και όλα. Ακριβώς. Αν δεν τα ρίξετε, φάτε τα. Είναι διπλό, είναι διπλό W shot στο γιαούρτι. Το ξέρει. Ή το πετά, το τρώ. Εντάξει. Είναι καλό το show, το τρώμε. Είναι μουφα, φεύγει στο Cowboy. Λοιπόν, όσοι από εσάς λοιπόν είστε σε ακτίνα 500 χιλιόμετρων και άνω, να δεχτώ ότι δεν ήρθατε. Όλοι οι άλλοι. Όλοι οι άλλοι, παιδιά, παράδειγμα. Από φασιολόγιο. Από φασιολόγιο. Ντρόκο εδώ πέρα το έχει πει. Για συγκεκριμένα άτομα το έχει το φασιολόγιο μαζί. Ναι. Εγώ δυστυχώς είμαι λίγο πιο παλιό στην αγορά. Δεν θα μου κάνει εντύπωση πολλές φορές όλοι αυτοί που είναι πρωτεργάτες, πρωτεστάντες των e-sports και όλα αυτά πίσω από τα monitors να μην εμφανιστούν. Όχι, θα εμφανιστούν, δεν έχει τέτοια. Α, μακάρι. Ξηρίστηκα κιόλας. Τι άλλο να κάνω. Τι άλλο να πω. Δεν έχει να. Εδώ, καμπρός. Εγώ εντάξει. Λοιπόν, πολύ σημαντικό. 12 ώρα λοιπόν είπαμε και τις 2 μέρες ανοίγουν οι πόρτες. Από τις 12 μέχρι τις 2-1, εξαρτάται, θα δούμε και πώς πάνε οι προγραφές. Είναι το Open για το Street Fighter και το FIFA. Πολύ ωραία τουρνουά. CD Media, Capcom. Capcom το publisher, η distributor για Ελλάδα είναι η CD Media, πολύ ωραία εταιρεία, ετοιμάζουν και ωραία γραφικά και τους άρεσε η Πάτρα και λένε «ΟΚ, okay, ναι, πάμε για gaming», αποφάσισαν ότι αξίζει για αυτόν τον κόπο, τους προσετυλίσαμε όσο μπορούμε. FIFA από την EA, stands, promo girls, etc. etc. Μεγάλη φιλική των τουρνουά, ξεκινάνε από τις 5 μέχρι τις 7 ένα δύο ώρακι. Καλά. Βεβαίως και στο τέλος έχουμε και τρελές κληρώσεις, συνδέσεις, ιστορίες, δώρα. Ό,τι έμεινε από την βροχή. Ό,τι έχει μείνει, ας πούμε, και δεν. Να το δώσουμε. Να φύγει. Πάρε κόσμο. Έτσι ακριβώς. Αυτά που αξίζει επίσης να αναφέρουμε, θα υπάρχουν τα event contest κατά τη διάρκεια της ημέρας. Microsoft Kinect, διάφορα events, challenges και τέτοια να παίξετε. Smartphone Arena με Angry Birds. Τα οργισμένα φτηνά του τρόμου. Τα οποία τα ξέρει με τι αθώα γουρουνάκια. Φυσικά giveaways και. Δεν το έχει γράψει, δεν το γράφει εδώ πέρα. Το γράφει λίγο πιο πάνω. Και θα πρέπει να το γράψουμε αυτό, by the way. Αυτό που πραγματικά αξίζει. Troll Dance Contest. Troll Dance Contest. Ακριβώς. Όσο χειρότερα θα χορέψεις, τόσο καλύτερα. Τόσο καλύτερο, μεγαλύτερο prize θα πάρεις. Και θα έχει βαρβάτα prizes, γιατί στην Ελλάδα είμαστε πολύ μιμοάπτου. Και θα αποδείξουμε ότι είναι cool να ξεφτυλίζεις από και που και να κάνεις και λίγο αυτοσαρκασμό και να γελάς και λίγο με την πάρτι σου και να μην είμαστε τόσο σοβαροί κάποιες φορές. Άρα λοιπόν, Troll Dance Contest. LOL and Game Costume Contest. Cosplay. Cosplay, ναι, το καλύτερο. Τρελό. Ήδη μιλάμε για με κάποιους ανθρώπους οι οποίοι κάνουν τη φάση να έχουμε ένα-δύο τουλάχιστον σαν exhibition, να δείτε να γουστάρετε. Όσοι από εσάς έχετε δει στο League of Legends Greece, θα έχετε δει φωτογραφίες άπειρες με cosplay. Ακριβώς. Είναι, δεν πάει κάτι πιο cool από αυτό. Βασικά θα ψάξω και θα σας βρω και θα σας δείξω. Είναι πολύ cool η φάση. Και θα έχει επίσης βαρβάτο. Θα έχει λίγο cash εκεί. Θα δώσουμε λίγο cash. Λίγο κασεράκι. Game of contest. Έρχεσαι, ζωγραφίζεις. Θέμα, τα games. Ή LOL. Όταν η LOL ή ό,τι θες, ο games. Έτσι, games. Και τελειώνεις. Τα τουρνουαδάκια μας, τα έχουμε πει. Συν δώρα είναι 150, 400, 1200. Συν κάποια bonus δεξιά και αριστερά και συν gear, άπειρο gear. Δεν ξέρουμε ακόμα πόσα είναι και τι θα είναι. Μπορεί να έρθουν από κινητά μέχρι ρωσίδες, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Πάρε κόσμο. Δεν ξέρω. Σίγουρα θα έχουμε μερικές συνδέσεις από τη Hall, μας το έχουν υποσχεθεί. Και νομίζω σε γενικές γραμμές, αυτά με τα γενικά νομίζω ότι. Τα γενικά τελειώσαμε και όποιος θέλει να τα δει, εκεί. Πατάς κλικ, τσακ, λες OK. Το Noir Street Fighter, πατάω. Στο Cowboy TV, ναι. Και μπαίνεις εκεί, τα έχει όλα πλέον. Αυτό, παιδιά, που μας κάνει το επικό post. Δεν έπρεπε να το δείξει. Πρέπει να το αφήσεις για έκπληξη αυτή. Είναι, παιδιά, το επικό post του Antisocial. Φταίει και αυτός που άρχισε. Φταίει. Γιατί έκανε καλό post και ήμουν ναι, έτσι. Ναι, 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 σε έκαψε, πραγματικά. Σε έκαψε. Απίστευτο εδώ πέρα. Γενικώ σα υπάρχουν πληροφορίε για όλα τα τουρνουά. Στο news είναι όλα μαζί μαζεμένα και στη main page τα βρίσκεται, τα κάνει δουλειά. Επίσης. Νομίζω τώρα πρέπει να κλείσουμε με αυτό. Mm-hmm. Ξεχάσει κάτι. Όχι. Κομπλέ, μου φαίνεται. Κομπλέ, δεν είμαστε. Τίμη.
Πάνω απ' όλα. Νομίζω ότι πρέπει να είμαστε λίγο τίμοι. Ναι. Ωραία, πάμε επί του θέματος τώρα. Γιατί νομίζω ότι οι λολάδες έχουν κοντεύει να πιάσουν την κατοστάρα εδώ πέρα σήμερα, αυτή τη στιγμή. Κάτσε λίγο, λέει, να δούμε την αφίσα. Gaming Forum. Έλας online, δεν χωράει πουθενά αλλού αυτή τη στιγμή. Γιατί έχω μεγάλες πλάτες και την κρύβω. Ναι, κάτσε. Φαίνεται, εντάξει, φαίνεται. Κάτσε, βάλω λίγο full camera. Ορίστε. Είναι πολύ μπροστά, παιδιά, η αφίσα. Έτσι φωτός μπροστά. Έτσι φωτός μπροστά. Θα τα φυσικά μετά να σας ξαναδείξουμε. Προσπαθώ να σκεφτώ μέσα ακόμα ξεχάσει κάτι. Ναι, είδες, το ξέχασα. Είδε, πάλι λίγο να το ξεχάσω. MTV Hosted Event. Mm. 4,5 ώρα το Σάββατο. Όχι, το ξεχάσα τελείως. Και Συν... τα DJ set ξεχάσαμε. DJ set από Red Bull. Θα βρέχει, θα πέφτει τα Red Bull έτσι. Θα φέρουμε με τις μάνικες από την Αυστρία. Έχω κανονίσει να έχουμε pipeline με Όστρια. Να έρχεται κατευθείαν το Red Bull. Φρέσκο. Φρέσκο. Πώς το λένε, από τις πηγές. Κατευθείαν. By the way, διάβαζα κάτι ο ιδρυτής της Red Bull, ο οποίος ήταν νομίζω από τις Φιλιππίνες ή Ταϊλάνδη. Το τσεκάρω. Πέθανε. Και όχι, πέθανε σε πολύ μεγάλη ηλικία, 80 κάτι. Και ήταν από τους πλουσιότερους ανθρώπους στον κόσμο. Τρελό, ε. Και πέθανε από natural causes τελείως και ο τύπος που να είχε πιει 800 εκατομμύρια. Μπορεί να έμαζε το δοκιμαστή του να τα πίνει. Ούτε καν. Ούτε καν. Ο τύπος δεν γίνεται. Δεν για να ασχολείσαι με αυτή τη φάση. Έχω δει και τον εαυτό μου. Πίνει αρκετά. Είναι. Θέλει λίγο προσοχή. Δηλαδή, ένα την ημέρα νομίζω ότι είναι καλό, ίσως και too much. Ναι. Γιατί έχει καφέινες μέσα, σε κάνει turbo. Θα βγάζω όλα πάνω στο gaming. Εντάξει, ναι, ρε παιδί μου, ξέρεις. Αλλά σε γενικές γραμμές πάνω με τον Άρστον. Εννοείται. Εννοείται. Πάντως ήταν ενδιαφέρον σαν κόνσεπτ ότι ο τύπος ήταν από τις πρώτες εταιρείες που άρχισαν να κάνουν αυτό το πράγμα επίσης που σας λέω. Να επενδύουν πίσω στο community τους. Δεν υπάρχει η εταιρεία που να έχει κάνει πιο πολλά events από τη Red Bull. Σπονσοράρουν τους τρελούς και τους παρανοϊκούς, τους βρίσκουν και τους σπονσοράρουν. Άλλους πολύ, άλλους λίγο. Λοιπόν. Εδώ ξεκινάει ο κόσμος και ζητάει ώρες τουρνουά. LOL. Ξεκινάμε, ήρθε η ώρα για LOL. Ναι, γιατί έχουμε πιάσει πλέον critical mass. Δεν, θα πέσει λιτζάζ μας στον Cowboy. Λοιπόν, κάνουμε ένα μικρό break. Έτσι. Ωραία. Και πάμε. Αυτό ήταν τόσο μικρό. Ένα ίσα ίσα ένα πολύ πολύ μικρό break. Ωραία. Λοιπόν, το πατάω, ε. Αυτό είναι. Το πατάω. Θα το πατήσω. Αυτό είναι το γενικό πώς. Ναι. Πάω. Το πατάω. Οκ. Δείξτε μας κάτω αυτό το πάτησες. Βεβαίως. Τι παίζει. Μόλις είπαμε... Α, είπαμε που... Τι θα γίνει, 27-28, δεν είπαμε που θα γίνει. Justin Cage. Σωστό. Άλλη μια φορά, είδες, την πατήσαμε πάλι σου και σούπα. Κάτι ξεχάσαμε. Κάτι, κάποια. Κάποια μικρή λεπτομέρεια. Λοιπόν, αυτά θα γίνουν στο The Hub Events Gazi. Αυτό είναι στην Πειραιώς, στον Γκάζι, στην Αθήνα. Στα Everest δίπλα. Στα Everest δίπλα. Στο Μπενάκι. Στο Μπενάκι. Όπως ακριβώς θα λες. Εκεί λοιπόν θα γίνουν τα online, τα LAN, συγγνώμη, θα γίνουν τα LAN και τελική. Street Fighter, FIFA και τελική LOL, εκεί. Πρέπει να πας εκεί. Πού πρέπει να πας? Εκεί. Εκεί. Ο ίδιος. Ο ίδιος πρέπει να πας στον Γκάζι. Μπορώ να παίξω από το Internet Cafe από τη Θεσσαλονίκη? Όχι. Όχι. Πέρα, από το σπίτι μου με DSL. Από το σπίτι του φίλου μου με DSL. Ούτε. Okay. Ούτε. Από κάπου, από κάποια άλλη χώρα. Μπα. Όχι. Στα online όμως. Βεβαίως. Μπορείς. Βεβαίως. Και ειδικά σε συγκεκριμένα Internet Cafe έχεις καλύτερη χρέωση για το online. Α, λες. Κάτι έχω ακούσει. Mm. Κάτι για Battle, λέει. Battle 50% χρέωση. Ακριβώς. Για τα online και αυτά. Ακριβώς. Αλλά όχι για την ημέρα εκείνη. Θα σας φέρνω τους υπολογιστές εκεί πέρα και θα παίξετε τζάμπα. Λοιπόν. Πώς έχει τώρα η φάση? Αύριο, μεθαύριο και παραμεθαύριο, δηλαδή στις 20-21-22, τι έχουμε? Έχουμε τα τρία qualifier. Ουφ! Επιτέλους έφτασε η ώρα των qualifier. Τι σημαίνει αυτό? Τα qualifier θα γίνουν σε τρεις φάσεις. Το είχαμε ανακοινώσει και στην αρχή. Maximum ομάδες είχαμε βάλει limit 64 team. Ακριβώς. Καταφέραμε να μαζέψουμε 45 team αυτή τη στιγμή, είναι ήδη confirmed, το οποίο κάνει την πράξη 5, 200 plus... 225 ατομάκια. 225
παρανοϊκούς summoners, παύλα nerd. Nerds. Φρικιά του LOL. Έτσι. Ήταν, είναι ήδη confirmed. Επομένως, θα γίνουν κανονικά σε τρεις μέρες οι μη τελικοί. Ωραία. Οι προκριματικοί. Αύριο. Αύριο. Παρασκευή 20 Τετάρτη. Απριλίου. 8 η ώρα. 8 η ώρα. Ξεκινάει λοιπόν το πρώτο παιχνίδι. Ξεκινάει το πρώτο παιχνίδι. Που σημαίνει ότι 8 η ώρα παίζονται όλα τα παιχνίδια ταυτόχρονα. Okay. Αυτά που είναι προγραμματισμένα να γίνουν. Και ποια okay. είναι αυτά, αυτά που θα πούμε σε λίγο μόλις βγει το tournament 3. Uh-huh. Και εμείς θα επιλέξουμε ένα από αυτά να το δείξουμε live εδώ στο Cowboy TV. Ακριβώς. Και να συζητήσουμε για λίγο τα brackets κτλ. Πολύ ωραία. Δεύτερη μέρα. Αυτά θα γίνουν αύριο. Θα γίνουν αύριο. Με 8 η ώρα. Ναι. Ωραία. 8 η ώρα, done. Done. Όχι. Okay. Done. Λέμε το. Σάββατο τώρα. Μεθαύριο δηλαδή. Πολύ ωραία. 22-21 Απριλίου, συγγνώμη. 21 Απριλίου, ναι. Γύρω στο 32. Ωραία. Απλό και κατανοητό. Δύο, θα χωριστεί σε δύο matches, δύο groups. Uh-huh. Το 3 θα είναι ένα. Απλά κάποιες ομάδες θα παίξουν στις 6 και κάποιες στις 8. Οκ. Okay. Έτσι λοιπόν, για εμείς θα δείξουμε ένα παιχνίδι στις 6 και ένα στις 8. Μάνι, μάνι, δύο παιχνιδάκια από τη φάση του 32. Τέλεια. Σε περίπτωση που κάποιος έχει μπερδευτεί και λέει πώς ξέρω άμα νίκησα ή άμα έχασα ή τι κάνω ή και όλα αυτά, να το πούμε για αρχή ότι είναι best of three single eliminations. Τι σημαίνει single elimination, cowboy? Ότι άμα χάσω μία φορά, δηλαδή άμα χάσω το set, το set μου, μπράβο, ακριβώς αυτή είναι πολύ ωραία λέξη, set, I'm out. Sorry, φεύγω, guys. Φεύγω και έρχομαι να δω το Λάντα. Και έρχομαι να δω το Λάντα. Ακριβώς. Αυτό ακριβώς σημαίνει. Ότι δυστυχώς με κατέστρεψαν ανώτερα nerds. They humiliated me. Αν δεν με πλακώσαν στα πινελίκια, έρχομαι και στηρίζω το LOL και τα eSports. Έτσι. Τρίτη μέρα. Τρίτη μέρα. Διαδοτήβο, φάση των 16 και πάλι χωρίζονται σε δύο κομμάτια, στις 6 και στις 8. Αχα. Και πάλι δείχνουμε δύο παιχνίδια εδώ στο Cowboy TV στις 6 και στις 8. Και τότε κλείνει η φάση του qualifier. Που σημαίνει ότι έχουμε τα 8 καλύτερα team που δήλωσαν συμμετοχή. Mm-hmm. Που πιστεύω εγώ από τα team που είδα ότι θα έχουμε ίσως τα 8 καλύτερα team της Ελλάδας. Νομίζω μετά ότι. Μετά από τη σφαγή που θα γίνει. Ναι. Από το κόσκινο θα μείνει μόνο η αφρόκρεμα. Κοίτα, επειδή είναι και λίγο. Είναι και το single elimination. Είναι άτιμο, ε. Θα κρατήσω, ξέρεις, αυτό το μπορεί να γίνει και κανένα σε τρελή μέρα που λέμε. Ξέρεις, καμιά ομάδα από το πουθενά. Σίγουρα, ναι, ναι, ναι. Και να κάνουν καμιά έκπληξη. Τα θες αυτά στην τουρνά τώρα. Άμα δεν έρθει κανένα να τους πάρει βάρδα, δεν έχει πλάκα. Ακριβώς. Και εκεί πέρα θα δούμε τους 8 καλύτερους. Οι 8 καλύτεροι μετά φεύγουν για LAN. 28 Απριλίου, 10:30 το πρωί. Το ξαναλέμε και το ξαναλέμε. Παιδιά, πραγματικά δεν θα θέλουμε και 15-20 λεπτά να αργήσετε. Δυστυχώς θα επιταχθεί αποκλεισμός. Αν δεν υπάρχουν, δεν είμαστε έτοιμοι για σέντρα. 12 η ώρα μπαμ. 12 η ώρα μπαμ, έχουμε να μαγίσει. Είναι, παιδιά, πολύ περιορισμένος ο χρόνος. Βάλτε το στο μυαλό σας από τώρα. Spectators και φίλοι και τέτοια. Να έρθουν και στις 2 και στις 3 ναι, και στις 4. Ναι, ναι, ναι. Τα teams. Το αργότερο 11 η ώρα. Το αργότερο 11 η ώρα. Να είμαστε έτοιμοι, να δείξουμε το καλό παράδειγμα, να δείξουμε ότι είμαστε όσοι από εσάς έχετε φτάσει με τους 8 θεωρητικά και επαγγελματίες ή ήμοι επαγγελματίες. Να η ώρα να δείξουμε τον επαγγελματισμό μας σαν gamers. Δηλαδή, το παίρνω σοβαρά το άθλημα, κυρία. Θα είμαι στην ώρα μου για το match μου. Mm-hmm. Δεν θα με ψάχνουν οι admin, θα σου ψάχνω εγώ τους admin. Και τέτοια πράγματα. Γιατί μετά θα έχουμε πολύ μεγάλο πρόβλημα, το ξαναλέμε και το ξαναλέμε. Και καλύτερα να έχουμε και έτσι λίγο χρόνο, γιατί έχουμε όλα αυτά τα events ανάμεσα, να ξεκουραστείτε και εσείς να κάνετε κανένα break, παρά να το πάμε σερί όλα πίσω. Εμπλοκή ναι, 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 μέχρι τις 8 το βράδυ. Σίγουρα αυτό. Καλύτερα να έχουμε πιο πολύ χρόνο παρά λιγότερο, σίγουρα αυτό. Έχει κολλήσει βελόνα σήμερα με την ώρα, αλλά δεν πειράζει γιατί νομίζω ότι. Είναι crucial. Είναι crucial, παιδιά, πραγματικά είναι crucial. Είναι σαν τα PC. Είναι σαν να μην έχουμε PC στην ώρα μας. Και να κοιτιόσαστε. Να έρθουν να δείτε καμπόι. Τα PC που είναι. Ρε μαλάκα. Πού θα παίξουμε? Στα Atari. Το σκονισμένο Atari στο πατάρι. Ναι. Επίσης θα υπάρχουν τώρα από το. Πού να. Θα έχει. Δεν χωράει ο εγκέφαλός μου ακόμα. Τι θα γίνει εκείνη τη μέρα. Δεν χωράει. Λοιπόν, έχουμε κάτι άλλο που έχουμε ξεχάσει εδώ πέρα? Όχι, δεν είναι. Κανόνες για το τουρνουά.
Click download ή click και τους βλέπουμε. Simple. Simple, σας τα έχουμε γραμμένα. Έχει... Οτιδήποτε content, είτε για το τουρνουά, είτε για τα sidemen's τουρνουά, είτε για, το, για ολόκληρο το event, υπάρχει πλέον αναλυτικότητα μέσα στο Cowboy TV. Ωραία. Δηλαδή, τα είπαμε μία, τα είπαμε δύο. Νομίζω ότι κάπου... Τέσσερα πόσοι είναι όλα και όλα. Ναι. Και είναι και ωραία. Και είναι και πολύ ωραία, μπορώ να πω. Είναι πολύ ωραία. Θέλω να τονίσω. Είναι τέσσερα πόσοι, παιδιά. Ανάθεμα. Λοιπόν, να ξαναπούμε για αύριο, επειδή κάτι είδα στο chat. Δεν καταλαβαίνω τι θα γίνει αύριο. Ακριβώς. Θα... Για πες λοιπόν, μας. Θα το καταλάβετε καλύτερα όταν δούμε το 3. Επειδή δεν υπάρχουν 65-64 ομάδες, κάποιες θα περάσουν bye. Που σημαίνει ότι αύριο θα, παιχτούν, θα παίξουν συγκεκριμένες ομάδες. Δεν χρειάζεται να παίξουν όλες. Κάποιες, επειδή η κλήρωση θα γίνει μέσω του Binary Beast, τώρα θα γίνει live σε λίγο. Ακριβώς. Και θα κάνει randomize. Κάποια teams δεν θα χρειαστεί να παίξουν καν. Απλό. Απλό. Ναι. Θα τα δείτε τώρα όλα. Μέσα. Όλα live μπροστά σας. In your face και crystal clear. Ποιοι παίρνουν bye, ποιοι παίρνουν seed και γιατί το παίρνουν. Ναι, αυτό το ξεχάσαμε να το πούμε τώρα. Τα seedings. Και θα το πούμε τώρα. Seedings γενικά στο τουρνουά δεν θα υπάρχουν. Γενικά. Σαν γενική δομή seeding. Οι μόνες ομάδες που θα πάρουν seed είναι αυτές που είχαν καλή παρουσία τους τελευταίους δύο μήνες. Ακριβώς. Σε ESL και σε άλλα tours που έχουμε παρακολουθήσει. Στην χώρια, οπουδήποτε παίζουμε. Τώρα, από εδώ και πέρα, στα επόμενα tournaments, κρατάμε το seeding. Βέβαια. Ό,τι συμβεί εδώ. Βεβαίως. Αλλά με βάση το τι έχει γίνει μέχρι τώρα και εμείς αναλόγως, πράττουμε. Επίσης, πολύ σημαντικό να μην ξεχάσουμε. Πες λοιπόν ότι κάποιος μετά, τι είναι seeding, ρε Cowboy και Drogo, μου λέτε seeding. Και να βάζω σπόρους. Η απάντηση είναι η δυναμικότητα της ομάδας, ουσιαστικά. Άρα λοιπόν, πάνω κάτω... Στους αριθμούς, τι δυναμικότητα θεωρείται το τι. Ακριβώς, έτσι ώστε να μην πετυχτούν οι δύο καλύτερες ομάδες από τις 64. Είναι κρίμα. Και να πούμε το εξής, ότι σε 8 team θα δώσουμε seed, αλλά από το 1 μέχρι το 8 που αναγκαστικά είναι τα seed, εμείς το θεωρούμε απλά seed A για αυτό το τουρνουά. Έτσι. Δηλαδή, το 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 που θα μπει, είναι καθαρά εικονικό, δεν επηρεάζει πουθενά, καθώς και οι υπόλοιπες ομάδες θα μπουν random. Okay. Απλά θα υπάρχουν οι 8, οι seed A, που θα διασκορπιστούν σε όλο το δέντρο, ώστε να συναντηθούν αργότερα. Γιατί είναι και αυτές που έχουν κάνει τις περισσότερες εμφανίσεις, που έχουν παίξει περισσότερα τουρνουά, τέλος πάντων είναι αυτές που ξέρουμε. Είναι ομάδες που οι οποίες ξέρουμε ότι έχουν ένα πολύ καλό performance. Έτσι. Είναι κρίμα δηλαδή να βγάλουμε ομάδες όπως οι Elements με τους The Web να στο Round of 64. Ενώ μπορεί να υπάρχει μια ομάδα η οποία τα παιδιά ήρθαν να μπουν σε ένα τουρνουά και έχουν παίξει τρεις φορές μαζί. Είναι κρίμα να τους βάλεις κατευθείαν και να περάσουν ας πούμε, εύκολα αυτές οι ομάδες. Και να περάσουν ας πούμε, πολύ πιο δύσκολα οι άλλες. Γι' αυτό υπάρχει το seeding, η δυναμικότητα. Με βάση τη δυναμικότητα, από εκεί και πέρα όλο το άλλο είναι τυχαίο. Δηλαδή το ποιος θα παίξει με ποιον και τι θα γίνει, δεν το ξέρω. Ωραία, μισό να πω και εγώ μία στο chat. Να δω μήπως έχουμε κάποια ερώτηση ή κάτι που δεν έχουμε απαντήσει πριν προχωρήσουμε να αρχίσουμε να δείξουμε τα brackets. Τι κάνω, οκ. Okay. Μία ερώτηση που μπορεί να κάνει κάποιος. Θα την κάνω εγώ. Ρε Cowboy και Drogo. Εγώ, αύριο, που υποτίθεται πρέπει να παίξω, πού θα σας βρω. Πού θα σας βρω. Ή πού θα βρω την ώρα τον αντίπαλό μου. Λοιπόν, teams. Και admins, team captains και admins, μισή ώρα πριν την ώρα που είπαμε ότι ξεκινάει το παιχνίδι, πρέπει να είναι συντονισμένοι στο chat του Cowboy TV. Εκεί θα είμαστε το admin team και θα περιμένουμε τους captains. Ακριβώς. Ώστε ό,τι προκύπτει, ψάχνουμε team, έχουμε απορία, ποιος θα είναι first pick, μπλα μπλα μπλα. Εκεί θα είμαστε, αν και υπάρχουν, ξαναλέμε, πολύ αναλυτικά τα rules, δηλαδή διαβάστε τα πολύ καλά και τα rules και τα post. Νομίζω τα δίνουμε, αλλά και για οποιαδήποτε απορία θα είμαστε στο chat. Εμείς θα είμαστε καμιά ώρα πριν το παιχνίδι μέσα. Οκ. Okay. Οι captains τους καλούμε μισή ώρα πριν το παιχνίδι. Οκ. Okay. Πολύ σημαντικό. Πολύ, πολύ σημαντικό. Από εκεί πέρα είναι το meeting point. Επίσης θα δείτε και το summon names μας. Τα ξέρετε, είναι ο Alien, είναι ο Drogos. Drogi Style. Συγγνώμη, Drogi Style και Antisocials με Z. Εντάξει, Cowboy TV, αλλά καλύτερα να μιλήσουμε κάποιον από εσάς, θα είστε σίγουρα πιο έτοιμοι για τη μάχη εκείνη τη στιγμή. Ωραία. Για κάτσε να κάνουμε ένα login στα γρήγορα. Τώρα τρίβω τα χέρια μου. Να δούμε τι θα γίνει με την κλήρωση. Και σιγά σιγά. Να δούμε και τι team έχουν. Μήπως υπάρχει κάποιο team το οποίο θέλει να μπει τώρα. Ναι. Που είναι τελευταία ευκαιρία γιατί κάτι είδα στο chat. Ναι.
Είναι ένα team που μπαίνει τώρα, μου λέει ο Αντισόσιο. Ωραία, θα του περιμένουμε τότε λίγο. Λοιπόν, μπορούμε να δώσουμε 9 λεπτά μέχρι και μισή να μπουν όσα team δεν έχουν μπει και θέλουν. Ok, sounds like an exciting good plan with me. Divas, του έχουμε. Είναι κανένα ομάνια εκτασέβη σε αυτό το υπερ nerd. Ναι. Και είναι όντως πολύ fabulous οι Divas. Είναι fabulous. Είναι fabulous, είναι fabulous. Και θα γίνει επικό καράτε, παιδιά. Υπάρχουν κάποια ένα-δύο team. Στο ένα που βλέπω εδώ, ο Diablo JK, ναι, έχει δηλώσει μόνο 3 member. Α, μπράβο. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να το πούμε. Για κάτσε να πατήσω λίγο τότε. Έχεις δίκιο. Να πούμε ότι το minimum requirement για το τουρνουά, καθώς είναι σε 5v5 map, είναι 5 members για το team. Ακριβώς. Παρ' όλα αυτά δεν το διαγράφουμε. Όχι. Γιατί μπορεί κάτι να έχει πάει στραβά και να εμφανιστεί πεντάδα κανονικά. Έτσι. Θα θέλαμε βεβαίως, αν γίνεται, αν ακούει. Ναι. Ένα email στο info@cowboytv.gr να μας πει αν έχει πάει κάτι λάθος, αν δεν εμφανιστεί. Diablo JK. Επίσης μπορεί να το κάνει και ο ίδιος μόνος του. Ότι ξέρεις. Κάνει απλά rejoin στο τουρνουά. Το ίδιο ισχύει για τον Easy Master. Αχα. Easy Master και αυτός έχει κάνει join μόνος του. Πρέπει, αδερφούλη, να βάλεις και τα 5 ονόματα των παιχτών σου μέσα. Είναι... Εκτός αν θέλει να κατέβει μόνος του. Strong. Ναι, ρε παιδί μου, να την ακούσει. Μπάρον Νάσορ μόνος του. Νομίζω ότι ξέρεις. Δεν γίνεται. Πέφτει τη σκαλιφιέ. Με 4 μπορείς να παίξεις όμως, νομίζω. Έχουμε βάλει minimum 5. Ναι, αλλά και 4 μπορούν να παίξουν θεωρητικά. Ναι, εντάξει. Απλά... Jungler overrated. Ναι, Jungler overrated. Ναι, OP, ναι. Σωστό όπως το είπες. Overrated. Θα έχουν έναν φαρομάρι, θα κάνει και support για Jungler μαζί και τελείως. Για δούμε. Δώστε παράτες, λέει, είμαστε ελληναράδες ποτέ στην ώρα μας. Όχι. Τι παράταση θέλει να δώσουμε. Να δώσουμε λες λίγο. Θα δώσουμε έτσι τώρα λίγο, έτσι λίγα λεπτάκια. Ναι, να γραφτούν όσα team αυτό δεν έχουν, δεν το είδανε. Τώρα πώς δεν το είδανε, που είχε γίνει καταιγισμός από πώς, εντάξει, θα κάνουμε τώρα. Όσοι δεν το είδανε... Έχει βουήξει το σύμπαν. Μέχρι και οι πέτρες σου θέλει, θέλει κάτω. Κάτω, γράφει κάπου TV, κάτω τις πέτρες. Κάτω, τα 8 Gaming Forum, Cowboy TV, Super LOL Tour. Mega LOL Tour βασικά. Major. Είναι mega η φάση. Mega καρά. Μην το ξεχνάμε. Λολολολ, είπαμε παράλληλα θα υπάρχει FIFA και Street. Street Fighter Cross Tekken. Και Street, για όλους εσάς τα nerd εκεί έξω, Καμπό έχει να πει το εξής. Έχω κάνει challenge, επίσημο, official challenge, Cowboy στο MTV. Φέρτε να σας δείρω. Φέρτε μου MTV. Φέρτε μου ανθρώπου να σα δείρω. Δηλαδή, ο άνθρωπο θα έρθει ο Καζίνο Κουτσούμπο που κάνει το Game On, που θα έρθουν να κάνουν και αυτοί έτσι μισή ωρίτσα και να έχουν και την καμερίνα να πάνε καμιά συντευξούλα και καμιά φάση να προμοτάρουμε και λίγο τα e-sports. Σε πιο gaming. Γιατί αυτό είναι αυτό που λέμε η διαφορά η δικιά μα. Εμεί εδώ πέρα αγαπάμε το gaming, αλλά ζούμε για τα e-sports. E-sports είναι competitive gaming, είναι τελείω άλλη φάση. Οπότε. Είναι πολύ σημαντικό για μας να γίνει αυτό το bridging. Δηλαδή, το gaming, το mainstream, δηλαδή οι καινούριες παρουσιάσεις, τα demos, τα οποία το ξέχασα προς τη μην. Τα οποία θα μοιραστούν και αυτά κατά συρροήν. Θα υπάρχουν άπειρα demos με τα τελευταία παιχνίδια από τους περισσότερους publishers στην Ελλάδα. Άπειρα. Υλικό δηλαδή πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Δηλαδή κάτι θα βρεις να κάνεις. Ό,τι και σ' αρέσει το LOL. Δεν το θες. Όχι, δεν θέλω. Hey, street. Δεν θέλω, φίλε. Ούτε street. Ούτε street. FIFA. Ούτε. FIFA. Ούτε. Kinect. Kinect θα φύγω. Ναι, όχι. Kinect θα πάω. Όπως ακριβώς το είπες. Κάτι γίνεται. Δεν μου άρεσε. Δεν μου άρεσε να παίζω καν video games. Θα κάτσω να ακούσω DJ set. Μουσική, να πιω το ρεντμπουλάκι μου, να πάρω κανένα δωράκι, καμιά φάση και να φύγω. Που σιγά μην φύγει, δεν υπάρχει περίπτωση. Ναι, εγώ πραγματικά το υπογράφω. Καταρχήν θα έχουμε κανονίσει να έχουμε και super promo girls και από την Alienware και από τη Microsoft. Και από την EA, μάλλον. Θα είναι και η EA εκεί πέρα. Θα έχουμε αντίμεσα τα τελευταία παιχνίδια. Ετοιμάζεται, δηλαδή, νομίζω να είναι η αρχή. Γιατί δεν θα ήθελα. Βασικά η αρχή ήταν στην Πάτρα. Αλλά είναι η συνέχεια της αρχής. Της αρχής. Αλλά ακόμα είμαστε παιδιά ανηφόρα όλοι και είναι πολύ σημαντικό πραγματικά. Να κατεβούμε in numbers.
Οι numbers πραγματικά. Ναι, όσο περισσότερο κόσμο να ελκύσουμε. Να παιχτεί καλά. Να έρθει και περάσει καλά, έτσι, τόσο καλύτερα. Να καταλάβει η κυρία Χολ ότι όχι μόνο αξίζει να δίνει χρήματα στο gaming, ότι πρέπει να δίνει τα τριπλάσια από αυτά που έδωσε, γιατί δεν έχει μπορούσε να κάνει καλά τον κόσμο. Έχει σημασία αυτό. Και δεν έχει σημασία για μόνο για το Cowboy ή για το ένα τουρνουά ή για το άλλο, γιατί έτσι θα ξυπνήσει όλο το σύστημα. Άμα κάνουμε events και δεν πάμε πουθενά και δεν πηγαίνει κανένα ή δεν το ένα ή δεν το άλλο. Ποιο θα ασχοληθεί. Ποιο θα ασχοληθεί κανένα άλλο. Όχι. Εμείς. Εδώ σπίτι δεν ασχολούνται αυτοί. Ακριβώς. Όσοι από εσάς με δεν πάτρα, ετοιμάζετε, μιλήστε με το IEEE. Πηγαίνετε, θα σας δώσουμε και links μέσα στις επόμενες μέρες. Θα υπάρχουν λεωφορεία. Όσοι από εσάς είστε από Θεσσαλονίκη, θα κανονίσουμε να υπάρχουν community leaders και κάποια points τα οποία να μπορείτε να κατέβετε όλοι μαζί. Ναι. Δυστυχώς δεν θα μπορούμε να συνδράμουμε πολύ. Δυστυχώς. Ίσως σε πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις. Ίσως. Δεν ξέρω. Δεν μπορώ να το υποσχεθώ. Μην λέμε δηλαδή και ότι να είναι, αλλά θα προσπαθήσουμε να έχουμε κάποιο meeting point, να κατεβεί ο κόσμος μαζί. Μπουλούκι. Να κατεβούν μαζί, ναι. Έτσι. Τι άλλο. Τρία λεπτά. Εδώ και έρβερ. Τρία λεπτά. Έχεις δίκιο. Και σε τρία λεπτά πρέπει να το σφυρίξουμε. Να δω. Θα πατήσω και ένα στο info πάλι. Και εγώ ένα ριφρεσάκι. Έτσι. Να δω αν είχαμε κανέναν άλλο. Να το, 47. Μπήκε. Είπαμε τη τελευταία στιγμή. Τι να κάνουμε. Lie high. Δεν καταφέρεις ούτε σαν να δηλώσεις πεντάδα. Δεν πειράζει. Αν εμφανιστείς με πεντάδα, ναι, το ίδιο μας κάνει. Απλά το πρόβλημα είναι ότι άμα παίξεις το πρώτο game μόνο με 5 άτομα, θα κρατήσουμε τα names, θα είναι οι ίδιοι προφανώς και στα υπόλοιπα games. Ακριβώς. Ακριβώς. Απλά κάνουμε τώρα τη διευκόλυνση, γιατί δεν προλαβαίνουμε κιόλας. Πάντως, επειδή οι αριθμοί στις γενικές γραμμές μιλάνε, άμα έχουν καταφέρει 47 να το κάνουν, 45 να το κάνουν σωστά, οι δύο που δεν το έχουν κάνει πρέπει να το φτιάξουν. Και όχι το αντίστροφο. Είναι αυτό που λένε για τις δικές δυνάμεις, οι ανάγκες των λίγων, δεν πρέπει να ξεπερνάνε ποτέ τις ανάγκες των πολλών. Για να δούμε. Δύο λεπτάκια, αγωνία. Δύο λεπτά μέχρι να κλείσει το voting. Μέχρι να κλείσουν τα, πώς τα λένε, τα registration. Μια για πάντα. Για αυτό το τουρνουά. Μαζεύουμε, πόσο, μια μισή εβδομάδα. Πες του κάποιος συμπαίκτης έχει πρόβλημα και δεν μπορεί να μπει να παίξει, αλλά υπάρχει αντικαταστάτης ο οποίος δεν έχει γραφτεί στο info του group. Τότε πειράζει να μπει. Αυτό είναι μια καλή ερώτηση. Και έχω να δώσω δύο απαντήσεις. Γράψτε τον. Η πρώτη είναι γράψτε τον. Και η δεύτερη δεν πολύ πειράζει, αρκεί να μην τον μοιράζετε με άλλα team. Δηλαδή, ναι, ένας παίκτης να μην, όχι να μην υπάρχει στο roster, να μην παίξει actual σε πάνω από ένα team. Έτσι. Το οποίο το γράφουμε κιόλας. Είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή, άμα ο Godlike Killer X, που είναι καλός παίχτης, γίνει μια βλακεία και χάσα το Round of 64, μην μας εμφανιστεί μετά σε κάποιο άλλο team. Γενικά, οποιοσδήποτε παίχτης παίξει με ένα team. Μιλάμε για κάποιον τώρα, βλέπουμε ότι με ένα καλό παίχτη μπορεί να έχει πολύ μεγάλη διαφορά. Ναι, αλλά γενικά καλό θα ήταν να τηρηθεί γενικότερα. Έτσι. Αυτό συν το... ότι επειδή τους περισσότερους τους ξέρουμε, και φατζικά, μετά στην οχτάδα. Ναι. Εσύ τι κάνεις εδώ. Θα έχετε δηλαδή πρόβλημα κιόλας. Συν ότι αυτό σας μικραίνει αυτομάτως τα μπόλους. Λιγότερο από ένα λεπτό. Λιγότερο από ένα λεπτό. Πω. Αντίστροφα κυλάει ο χρόνος. Οπ! Εδώ μου γράψει και 30, δεν ξέρω. Τι να πω. Και 30, ε. Εμένα μου το γράψει. Και 30. Και 30 και 30. Νομίζω ότι ήγκει και είναι η ώρα. Νομίζω ότι έχει έρθει αυτή τη μημένη και ώρα. Και θα στρίψω προς τα εδώ τώρα κι εγώ. Για να δω, να σου κάνω και λίγο την οθόνη. Θα ζητήσει τώρα τα CD. Ναι. Τώρα θα τα ζητήσει. Για να δούμε. Λοιπόν. Teams, admin. Θα το πατήσω, ε. Σε προτοποιώ. Εγώ είμαι πανέτοιμος το μεσημέρι. Ήθελα πολλές φορές να μπορώ να το πατήσω μόνος μου. Αυτό θα γίνει. Start bracket, λοιπόν. Παπ. Seeding method. Οπα, δεν μας τύχει. Θα το αυτόσεις τώρα. Δεν το αυτόνι. Να το μας αυτό σε εμάς. Ελά, seeding method. Ωραία. Δεν πειράζει.
Never fear, Cowboy is here. We're gonna have this baby up and running in a second. Quelle catastrophe. Άντε. Ξήτηξ. Να ορίστε. Να είμαστε. Λοιπόν, σου λέει, traditional sports, top rank, όχι, balanced. Για να βάλεις τα 8 πρώτα team στο group A, πας με το traditional sports. Matches are seeded based on team rank. Εγώ να πω ένα balanced. Μπορούμε να γυρίσουμε πίσω μετά. Να. Βάλε μπάλα. Seeding ranks. Ωραία. Ουφ. Δώσουμε... Κοίτα, είναι απλό. Οπα, κάτσε, 45, teams... όσοι δεν έχουν κάνει confirm, δεν τους έχει βγάλει μέσα. Κάτσε να τους βάλουμε. Δεν τα κάναμε confirm. Όχι. Teams. Confirm, τα confirm είναι αυτή. Ο Lie High. Εδώ πρέπει να είμαστε. Ωραία. Confirm. Και νομίζω, παιδιά, όποιος πολλά τον κύριο είδε. Τι. Και μας αφήνει, όσο κάνουμε. Δεν θέλουν να κάνουμε. Δεν θέλει, επειδή αργήσαμε γι' αυτό. Δεν θέλει, λέει τέλος. Ούτε confirm, ούτε τίποτα δεν παίζει. Βρε, ναι. Ωραία. Πάει ο ένας. Και τον άλλο τον έκανε. 47. 47. Τέλος. Τέλος, αυτό ήταν παιδιά. Start brackets. Start brackets. Ναι. Seeding method. Seeding method. Ναι. Αυτό είπαν, πριν από λίγο. Δεν θέλει. Δεν θέλει. Έλα, παιδί μου. Δεν μας αγαπάει. Όχι. Βρε, σου λέω, θέλω να αρχίσουμε τα brackets. Βρε, τίποτα brackets, αυτό. Λέμε, μη μας τρελαίνεις, θα βάλουμε καμιά επιληψία εδώ μέσα. Από 125 άτομα να περιμένω τα brackets live, να δουν τι ώρα παίζουν οι χριστιανοί. Come on, man. Μας κουράζει πολύ, κάτσε. Να το προπαλέψω εγώ από εδώ. Λυπήστε το γιαούρτι που θα φάμε. Λυπήστε το, σε παρακαλώ. Show some mercy, cowboy, man. Come on, come on, come on, come on, come on, come on. Έλα, να το, να το, να το. Θέλει λίγο zoom in. Λοιπόν. Επιμένεις balanced, ε. Θέλεις το ranked. Κοίτα, το έχω δοκιμάσει το seed tree. Τα 8 teams τα που τους δίνουμε seed, τα χωρίζει και πέφτουν μαζί στους 8. De facto. Τα άλλα δεν το έχω δοκιμάσει, το balanced. Το φοβάμαι. Αλλά άμα μπορούμε να το γυρίσουμε πίσω, κάντο. Why not? Πάμε, traditional. Δεν πάει κάτι πιο τίμιο νομίζω από το traditional. Traditional. Τώρα οι υπόλοιποι με σειρά εγγραφής, ξέρεις. Ναι. Ούτως ή άλλως είναι seed 1 ουσιαστικά και seed 0. Δεν έχει καμία σημασία κάτω από τις 8 τι seed έχουν τα team. Mm-hmm. Γι' αυτό το είχαμε πει και από την αρχή ότι δεν υπάρχει έτοιμο seeding system κτλ. Καθώς είναι το πρώτο ουσιαστικά tournament δικό μας. Ακριβώς. Απλά το μοναδικό έτσι, θέμα που έχουμε και να το συζητήσουμε και να δούμε και σε γενικές γραμμές και από την Captain Sam, αν έχουμε κάποια ιδέα. Γιατί είναι ωραίο σε αυτά να υπάρχει λίγο. Και η γνώμη των παιχτών. Ακριβώς. Το balanced. Απλά αυτό είναι ουσιαστικά ότι κάποιες ομάδες θα μας τις βάλει αναγκαστικά ότι είναι. Low seeded. Low seeded, αλλά. Δεν μπορεί να βάλει αριθμού, οπότε θα βάλει την πρώτη με την τελευταία οπωσδήποτε. Καταλαβες. Mm-hmm. Δηλαδή μέχρι ένα βαθμό κάνουμε fix από μόνοι μας τα match. Όχι, γιατί τα κάνει randomize. Μετά το κάνει random. Ναι, δεν βάζει. Γιατί εδώ πέρα λέει bet with the bottom ranked. Top bottom. Ένα με 47. Ναι. Ωραία, πάμε balanced. Λογικά θα το κάνει έτσι. Πάμε balanced. Καταλάβει. Οπότε το πάμε για balanced. Πάμε και βλέπουμε. Λοιπόν,
Λοιπόν, ξαναλέω, δεν έχει καμία σημασία από το 1 μέχρι το 8. Ακριβώς. Τι θα είναι. Θεωρούνται για μας που έχουμε κάνει create αυτό το tournament seed A. Οπότε, με τη σειρά μου έρχονται στο μυαλό Test Your Limits που τους βλέπω εδώ μπροστά μου, Elements που τους βλέπω εδώ μπροστά μου, Onads, Elements, Test Your Limits. Ωραία. Onads, Onads. Δίβες, θα σου πω, επειδή μπήκανε τώρα στο tournament, να δω πως είχαμε πριν. Έχω την εντύπωση ότι είναι όμως, ότι πρέπει να είναι. Ναι, θα τους βάλω ψηλά και αυτούς. Και θα τα πειράξουμε και αυτά λίγο. Ναι. Nova είναι οι Trolls. Τους είδα τους πέρα μπροστά μου. Team The Web, προφανώς. Ωραία, κάτσε να τους βάλω για τους πάνω. Morphavitting, X-Divine, Team The Web. InSpot Gaming. Ναι, κατά παιδιά. Κάπου είναι. Πάρε και τους Nova που τους βλέπω, στο 14. Nova είναι οι Trolls. Έχετε δει σίγουρα Go For LOL matchups κτλ. Τίγριδες και τέτοια. Mm-hmm. Χειράκο. Γκροφ. Γκρίκο Μπερέσιο Φόρσης, 35. Άρασεις. Γκρίκο, Τσεβασίγγε, Λεγαμπλό, Στόνο και Βιτόλετη. Νομίζω γίναμε. Και συμπληρώνουμε. Ας το έχουμε πρώτα αυτές. Ωραία. Λοιπόν. BFF και X-Divine πρέπει να κατεβούν κάποιες θέσεις. Οι Growth να ανεβούν. Και οι Chase to Base να κατεβούν. Ωραία. Και είμαστε Just. By the way, τσεκάω τη φάση, είναι αυτό που σας λέω. Είναι όλο for real. Γιατί Cowboy έχετε βάλει τον Elements LOL πρώτο. Πρώτον είπαμε, πρώτος μέχρι 8 ουσιαστικά δεν έχει σημασία. Καμία διαφορά. Αλλά έχουμε βάλει αυτές τις ομάδες πρώτες διότι είναι ομάδες που ξέρουμε ότι παίζουν συνέχεια σε ευρωπαϊκά και εγχώρια τουρνουά. Α. Β. Σε γενικές γραμμές δεν τα πάνε καθόλου άσχημα σε αυτά τα τουρνουά. Ναι, και γενικά έχουν και 1, 2, 3, 4, 5 θέση μόνοι. Έτσι, έτσι. Άρα λοιπόν μιλάμε για ομάδες που ξέρουμε ότι παίζουν καλή μπάλα. Θα ήταν ακόμα πιο δύσκολο αν μου ερχόντουσαν και οι DD που δεν κατάφεραν να κατέβουν στο τουρνουά και κάνα δύο άλλα team που λείπουν. Αν και έχουν σπάσει ίσως και έχουν γίνει και κάποιες μίξεις πλέον. Ακριβώς. Και είναι ακόμα πιο δυνατά τα roster. Οι Greek Gods φυσικά, οι οποίοι και οι Team Ilohel, οι οποίοι είναι σε κάθε tournament. Να τους βάλουμε 9 και 10. Όχι ότι έχει ιδιαίτερη σημασία, αλλά επειδή ήταν και αυτοί εκεί πάντα. Ναι. Και ο Iron Mental με τους Wannabe που έφτιαξε καινούριο team να κατέβει. Εγώ πιστεύω ότι τα team τα οποία τα έχουμε δει σε Super League, σε PC Master Tournament, ακριβώς, σε Death. Πάμε, πες μου. Λοιπόν, Greek Gods. Ήταν λίγο πιο κάτω. Greek Gods. Greek Gods. Να τους ανεβάσουμε για αυτούς ψηλά. Τι Μελοχέλ, είναι εκεί κάπου, τους είδα και αυτούς. Τι Μελοχέλ, ναι, δεν είναι άσχημη. Greek Gods. Ωραία. Και τι Μελοχέλ, εδώ στο 16. Είναι, έχει σε γενικές γραμμές. Σαν... Είναι το skill, είναι μέτριο. Δυναμικότητα. Είναι όμως teams τα οποία παίζουν. Είναι team, δεν είναι άσχημη. Κοίτα, έχουν κρατήσει το tag και το roster, έτσι. Με αυτή την έννοια το λέω. Okay. Ότι είναι team που έχει εμφανιστεί σε πολλά τουρνά, γιατί είναι, σου είπα, σου. Είναι και άλλα teams τα οποία είναι σαν mixed. Και το team του Silvan Demo που ήταν στους Wannabe. Γενικά... Αυτό. Δηλαδή θέλω. Πρέπει ομάδες οι οποίες έχουν και δυναμική σαν έλο. Πρέπει να είναι και τα ψηλά. Γι' αυτό, αυτό να το έχεις στο μυαλό σου. Δηλαδή κάποιους από αυτούς τους ξέρουμε. Η Greece EU. Κάτσε. Πρέπει να κοιτάξω και λίγο τα roster. Ένα σπόρο. Μπράβο. Βλέπε λίγο roster. Λοιπόν. Τώρα. Ξαναλέω για μία ακόμα φορά. Δεν έχουμε seeding κάτι απτό. Οπότε. Αυτό είναι το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε αυτή τη στιγμή για το seeding. Λοιπόν. Greece EU. Ένα team.
Πες μου. Η γκρίση εγώ. Ναι, τι να σου κάνω. Ανέβασε πάνω έτσι. Ωραία. Μια βόλτα και το... Του λέω τα σίγουρα τώρα. Να. Τι το είναι, Iron Mental. Ποιος δεν έχει δηλώσει tag, έχει δηλώσει μόνο την πεντάδα του. Ανέβασε και τον Iron Mental. Και νομίζω I'm done. Ωραία, και όλοι οι άλλοι χήμα, ε. Αχα. Έχει νόημα. Σφαγή, ναι. Μα αυτό είναι το νόημα. Θα γίνει τη στιγμή. Αυτό είναι το νόημα. Εδώ θα, θα αποδειχτούν τα Siege. Ακριβώς. 45-47. Team Forsaken. Μισό να δούμε και λίγο chat. Team Forsaken είναι καλό team. Δεν είναι άσχημη. Πού είναι να του βάλουμε λίγο πιο ψηλά. Εδώ όσοι από εσά είστε και βλέπετε, είμαστε 135 άτομα. Να βάλουμε λίγο και τη λίστα. Άμα ξέρετε κάποια ομάδα ότι είστε. Έλο, άβερα τζέλο. Αυτό βασικά το ξεχάσαμε και θα πρέπει να το βάλουμε την επόμενη φορά. Να μας είναι και το άβερα τζέλο τους. Έτσι, ναι. Άμα από εσάς κάποιος έχει ψηλό έλο, 1500-1600 και πάνω, ή είναι χαμηλά σχετικά όλα, etc., είναι μια καλή ώρα να το πείτε. Τώρα που φτιάχνουμε τα Τώρα που φτιάχνουμε τα brackets. Μετά θα είναι αργά. Μερικούς λέει ανεβάστε τους για το όνομα. Καλά. Big Gang Theory. Καλό, εννοείται. Πρέπει να κάνουμε τρελές. Απλόχερα. Απλόχερα το δίνω. Ναι. Θα τους το δώσουμε ένα μπονουσάκι λίγο. Εδώ, βεβαίως. Admins λέει. Άπειρη. Ο Γαλατάς 1900 έλο έχει. Ο Γαλατάς πρέπει να στέσει your limit με το good life. Ε, ναι. Φάρο. Και ο άλλος μου λέει έχει 2000 ελο. Πού είσαι αγόρι μου? Στο West. Δεν μας κάνει West. Στο West δεν μας κάνει. Άμα είσαι στον West. Έχει, λογικά θα έχει account. Απλά λέει δεν έχω account. Αυτό είπε. Ότι στον West έχει 2000. Πού είστε? Τρία άτομα από το Winter Review είναι 1800 απλά στον West. Ωραία, μ' αρέσετε. Winter Review. Α, μπράβο. Αυτό είναι το feedback που περιμέναμε σήμερα από τον λαό. Από τους gamers, τους freaks. Σε ολάρο μπρο, λέει, απαιτεί και αυτό σε μια θέση. Όχι, εσένα θα σε αφήσω κάτω. Άμα θες να αναρριχηθείς, θα αναρριχηθείς εσύ. Δεν αγχώνομαι. Team Awaiting the Doomsday. 1500 έλο. Τρία άτομα από το Twitter. Λοιπόν, πάμε να βρούμε τους Twitter Review για αρχή. Να τους βάλουμε πιο ψηλά. Αφήστε τα. Ό,τι θέλει ο λαός. Twitter Review. Winter or you, Vascox on Morse, Smell Explicit, Sexual Grandpa, Horto και Lemon. Doomsday, Awaiting the Doomsday. 1600 average μου λένε οι DP. Ok, legit. Legit. Ανεβαίνεις. Κοίτα, σαν ονόματα τους μισούς, τους ξέρω. Ο Ρόρλι μας λέει, τους Greasy Yule να τους βάλουμε οχτάδα. Δεν μπορούμε να τους βάλουμε οχτάδα, γιατί υπάρχει συγκεκριμένος λόγος, τα ξέρω τα παιδιά, αλλά δεν μπορώ να τους βάλω οχτάδα γιατί δεν, σαν αυτό το team, σαν Γκρίσεου, δεν το έχω, ξέρεις, είναι νεοσύστατο νομίζω. Δηλαδή δεν το έχω προλάβει σε πολλά tournaments, δεν είναι elements που παίζουν ένα χρόνο τα ίδια άτομα, δεν μπορώ να τους βάλω σε αυτό το seed. Ακριβώς. Από εκεί και κάτω όμως... Είναι στο 9, 10, 11, μέχρι 15, σκεφτείτε, μέχρι 16 είναι τα επόμενα 8, σκεφτείτε το έτσι. Ανά 8 επηρεάζει. Η engineering fail. Team Forsaken πρέπει να βάλει πιο πάνω. Αλλά ξαναλέμε τώρα ακριβώς το seeding, δίκαιο seeding, δεν μπορούμε να έχουμε σε αυτό το tournament. Τα περισσότερα teams φτιάχτηκαν τώρα. Με ρωτάει επίσης κάποιος, γιατί μου λέει να βάζει κάποιον πήγες 2000 έλο στον West. Πρώτον, δεν τον ανέβασα στην οχτάδα. Αλλά από κάποιον που δεν ξέρω καν τι έλο έχει ούτε στον East ούτε στον West, θα το βάλουμε λίγο πιο πάνω. Τους άλλους δεν είναι και τόσο τραγικά. Είπαμε ότι από τις 8 και 100, άντε και οι επόμενοι 8, δηλαδή μέχρι και τη 16άδα, άντε έχει νόημα. Από εκεί και κάτω, παιδιά, είναι το ίδιο πράγμα ακριβώς. Δεν έχει καμία διαφορά. Άσε που συμφέρει να ανεβάσει Steam στη 16άδα. Και ας, δηλαδή, άμα δεν θεωρούν ότι είναι και τόσο καλά Steam και είναι στη 16άδα, μπορούν να τα κερδίσουν κι άλλα. Υπάρχει και αυτή η πλήγη. Ακριβώς. Z-Lag. Πού τη Z-Lag. Α,
Αυτή είναι η ομάδα που δεν έχουν γράψει και τους τρεις όμως παίκτες. Έχετε βάλει μόνο τρεις παίκτες εκεί εσείς. Σε πώς δεν τους βρίσκω κιόλας, by the way. Α, όχι, σε μάστερ ήταν. Όχι, πάνω δεν είχε μπει τώρα να σκυσεί κάτι. Ένας τι. X-Divine είναι 16. X-Divine. Ποιο. Παφίλιον μπήκαν τελευταία κάπως έτσι. Παμίλιον, Παμίλιον, το πέτυχα. Easy Master. Αυτοί είχαν τους τρεις παίχτες. Δεν τελειώνεται τώρα, βγάλε τα brackets, λέει. Και άλλο JK. Okay. Λοιπόν. Η Big Gang Theory, ενώ τις ανεβάσαμε πριν, κάπως βρέθηκαν στην θέση 26 πάλι. Κοίτα, αυτό είναι σημάδι, παιδιά. Είναι σημάδι. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Άντε, δηλαδή, τις ανεβάσαμε και ξαναπέσανε μόνοι τους. Παπ. Κλάντζερ. Δεν πρέπει να βάλει. Είναι καλό να προστατεύσουμε κάποιες ομάδες να μην μπλέξουνε κατευθείαν μεταξύ τους και γίνει ο τελικός από το Round of 64. Ίσως. Έτσι γίνεται στο ποδόσφαιρο, έτσι γίνεται στο σνούκερ, έτσι γίνεται σε όλα. Και είναι απλό, δηλαδή δεν σημαίνει το επειδή εμείς λέμε ότι παιδιά τα 8 πιο γνωστά team στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι αυτά. Σημαίνει ότι θα νικήσουν κιόλας. Mm-hmm. Απλά τουλάχιστον προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε ότι τα πιο γνωστά team θα είναι στο C-Day. Ακριβώς. Γιατί... είναι single elimination. Μην ξεκινήσει καλημέρα, σκοτωμή, γεια σας και φύγουν όλοι καλά τα teams. Έτσι δουλεύει παντού. Και έτσι. Το πούμε τελευταία φορά. Ούτως ή άλλως δεν έχει νόημα από τα 16 team και κάτω το seeding. Ακριβώς. Αλλά και μέχρι τα 16 και πάλι δεν έχει. Δηλαδή τα πρώτα 8 είναι παιδιά που μας ενδιαφέρουν εμάς. Γιατί από εδώ και πέρα τα seeding θα δημιουργηθούν σύμφωνα με αυτό το τουρνουά. Ακριβώς. Οπότε μην κολλάμε στα seeding. Λέω καλύτερα να δείξουμε επιτέλους τον bracket. Και αξίζει. Πριν παρατήσουμε το κουμπάκι, έχεις απόλυτο δίκιο, αξίζει να το πούμε ότι το seeding γίνεται για συγκεκριμένο λόγο. Γιατί πρέπει να ανταμείβεται και η προσήλωση των παιχτών στο παιχνίδι και στα communities. Δηλαδή, τις ομάδες που είναι έτσι, που είναι εδώ πέρα, που ασχολούνται με το LOL, που τρέχουν στα τουρνουά, στο έτσι, θα τον επιβραβεύσεις. Εγώ το βρίσκω πολύ δικαίο. Λοιπόν, seeding method. Ωραία. Το κανονίσαμε, παιδιά. Next. Ναι. Νομίζω submit θα δώσεις. Σωστό. Submit start. Τώρα είναι τα τυμπάνα. Του. Καμπάω. Να το. Λοιπόν. Τώρα. Δεν ξέρω. Το θέλω να το δω. Δεν βλέπω. I'm freaking excited. Freaking excited. Κάτσε να μας μεγαλώσει και λίγο. Μα φαινόμαστε. Πω. Και να πούμε ότι θα έχει αρκετά buy την πρώτη μέρα. Αύριο αρκετά buy. Πολλά μάτς δεν θα παιχτούν. Ακριβώς. Εξηγήσαμε πιο πριν τον λόγο. Γιατί Cowboy και Droge μας βάλατε round of 64 και δεν θα παίξουμε. Τέτοιο, διότι από το να πούμε ότι θα κάνουμε 32 και κάποιοι μένουν τα παίξω, καλύτερα κάποιοι να περάσουν με buy. Ακριβώς. Και νομίζω ότι σε γενικές γραμμές 47 ομάδες, το οποίο είναι 235 άτομα, είναι πολύ αξιοπρεπές νουμεράκι. Είναι για αυτό που σου λέω ότι ούτε μια, δύο εβδομάδες. 10 μέρες, 13. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ βασικά κιόλας. Ναι. Για τη συμμετοχή, προφανώς. Έχουμε λοιπόν πρώτο match-up αύριο. Πω, πήρε το μάτι μου. Θα φάω σφαλιάρες από τους μόνο Ultrax. Και φίλοι μου. Θα φάω σφαλιάρες. Elements LOL. Εναντίον Engineering Fail. Πρώτο παιχνίδι. Για να δούμε. Άρα αύριο, παιδιά, έχει και ωραίο match. Και ο νικητής παίζει με Chase to Base. Ωραίο όνομα. Ωραίο όνομα, οι οποίοι περάσανε bye. Απλό. Από κάτω bracket τώρα, επόμενο bracket. Greek Gods με team Sub, Stand Against Brutality. Πολύ ωραίο. Τα ξέρω, τα παιδιά είναι καιρό team του Sub. Αχα. Και Greek Gods, δυνατή. Και το buy τους από κάτω, οι Intelligent Idiots. Άρα λοιπόν, Intelligent Idiots, εσείς παίζετε το Σάββατο. Σωστό. Είστε αρκετά έξυπνοι, να το καταλάβετε, Σάββατο, 8 η ώρα. Περιμένετε τον νικητή του Greek Gods Sub, απλό. Ακριβώς.